Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είστε εδώ μετά τις εκλογές, μετά από μια μεγάλη νίκη στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου με ένα 46 και πλέον της 100 από την πρώτη Κυριακή. Όμως πριν να μου το σχολιάσετε αυτό, να πω ότι χθες κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχαμε και νέα γραμματέα, την κυρία Σιρεγγέλα, στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το 41% του ποσοστού που πήρε στις εκλογές δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Ισχύει το ίδιο και για εσάς? Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα κύριε Νομοζάκη. Το είχα πει νομίζω και στην προηγούμενη συνέντευξη εδώ ότι το ποσοστό το μεγάλο δεν είναι λευκή επιταγή, αλλά είναι μια αίσθηση ότι πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, γιατί οι δημότες μας εμπιστεύτηκαν, και ειδικά από την πρώτη Κυριακή, όταν σε εμπιστεύονται με τέτοιο μεγάλο ποσοστό, αμή τι άλλο, πρέπει να δουλέψεις ακόμα πιο πολύ για να τους ευχαριστήσεις και να πάει η διαδικασία πιο ομαλά από ό,τι πήγε στην πρώτη τετραετία. Να υπάρχει συνέχεια. Τώρα όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με εσάς, στους δημάρχους, σε όλη την επικράτεια που επανεκλυγήκατε. Δεν υπάρχει αυτή η λεγόμενη περίοδος χάριτος. Ποτέ δεν είναι περίοδος χάριτος, να σας πω την αλήθεια, γιατί από την πρώτη στιγμή και εγώ μαζί με τους συνεργάτες, που ας ήταν και λίγοι δημοτικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, προσπαθήσαμε να δείξουμε έναν άλλον Δήμο, μια άλλη Πρέβεζα, μια άλλη κατάσταση, μια διαφορετικότητα, και νομίζω ότι την πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν και αυτό που είπατε στην αρχή περί κοινοβουλίου και περί αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία, νομίζω ότι παρακολουθούσατε τα δημοτικά συμβούλια. Mm-hmm. Από τα 7 ώρα και τα 6 ώρα, οι 2 και 3 ώρες ήταν πολιτικά θέματα. Ουσιαστικά πολλές φορές είχε μετατραπεί και το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια μικρή βουλή, όπως έλεγα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε και την μεγάλη αποδοχή ακροαματικότητας που περάσαμε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να απευθείας μέσω κάμερας, μέσω του web, να βλέπει ο Δημότης και να μπορεί να ακούει τις προτάσεις των κάθε παρατάξεων. Και αυτές οι προτάσεις, μάλλον και αυτό που κάναμε στην τετραετία, αλλά και αυτό που έρχομαι, ήταν και αυτό το μεγάλο ποσοστό που μας εμπιστεύτηκε για άλλη μια πενταετία οι δημότες μας πάνω στην διαχείριση της όλης κατάστασης. Για την ορκομοσία, κύριε Δήμαρχε, πότε προσανατολίζεστε για τις νέες δημοτικές εκλογές? Η ορκομοσία θα είναι από τις 10 Δεκεμβρίου και μετά, και μέχρι το τέλος. Έχετε ορίσει ημερομηνία? Όχι, δεν έχουμε ορίσει ακόμα. Περιμένουμε λίγο και το εκλογικείο μέχρι το τέλος του μήνα, τα οριστικά, έτσι ώστε να το δούμε. Αν οι ενστάσεις βέβαια καθυστερήσουν ή θα γίνουν μετά τις 30 Δεκεμβρίου, υποχρεωτικά θα πάμε σε έναν. Σύμφωνα με την απόφαση θα προχωρήσουμε γύρω στις 16 Δεκεμβρίου να γίνει ορκομοσία. Στη δική σας περίπτωση, την παράταξη στην Δήμο της Καρδιάς μας απασχολούν δύο ενστάσεις, και μία είναι στην παράταξη ανάπτυξη τώρα. Τα βλέπουμε και ανάλογος που θα πάει. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να πάμε λίγο στα έργα που αφορούν την Δημοτική Αρχή, και θα ήθελα να μας πείτε τις προτεραιότητες που έχετε θέσει, το πλάνο σας, αλλά και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν από την παρούσα θητεία. Το καλό με εμάς είναι ότι συνεχίζουμε, και αυτό που είχα πει είναι ότι στα πρώτα 2 χρόνια θα δούμε την ολοκλήρωση έργων που είχαμε είτε δημοπρατήσει, ήταν στη φάση δημοπράτησης, είτε στο ξεκίνημα της εργολαβίας. Αυτά τα έργα ήδη ξεκινήσανε, παρακολουθείτε και μέσω του site σας, μέσω του σταθμού, ότι ολοκληρώνονται οι έργα αναβάθμισης του κτηρίου στο Δημαρχείο. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο κάστρο του περιμετρικά, το κάστρο Αγίου Ανδρέα. Ολοκληρώνεται μια μεγάλη εργολαβία σε όλα τα σχολεία, και θα τα δείτε στις επόμενες μέρες. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ πήγαν στα σχολεία με αναβαθμίσεις του κτηριακές. Μεγάλα θέματα και προβλήματα. Δεν σταματάμε όμως εκεί, και στο πρόγραμμα
πάντοτε υπάρχει αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Ολοκληρώνουμε τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, όπου και το γυμναστήριο μέσα σε 1-2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί στο Ζουμαϊλέκα, καθώς επίσης και οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις, με την προγραμματική βέβαια του της περιφέρειας. Πάντοτε το λέω ότι τα Ιαματικά Λουτρά ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο το σώσαμε και το συνεχίσαμε μέσα στη θητεία, οπότε ολοκληρώνεται και αυτό με παρεμβάσεις, με κάποιες παρεμβάσεις που θα κάνουμε και εξωτερικά ως Δήμος, δεν ήταν στην εργολαβία. Η διαχείριση είναι ένα βασικό θέμα που θα μας απασχολήσει των Ιαματικών Λουτρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δουλεύουν μέσα σε όλο το χρόνο τα Ιαματικά Λουτρά και να υπάρχει το προσωπικό. Mm-hmm. Καθώς επίσης ήμουν και πολύ χαρούμενος γιατί ξεκίνησε και το Μουσείο Σιρακιωτών πριν μερικές μέρες. Παραδώστε και μια νέα παιδική χαρά. Και παιδικές χαρές έρχονται και τα όργανα αυτές την περίοδο αυτή. Ουσιαστικά ό,τι είναι να κλείσουμε από προηγούμενες εργολαβίες μέσα στο χρονικό διάστημα, ένα-ενάμιση χρόνο θα ολοκληρωθεί βέβαια. Ας μην ξεχνάμε τη διαχείριση απορριμμάτων και το σταθμό μεταφόρτωσης και το πράσινο σημείο που δυστυχώς για άλλη μια φορά, κύριε Ναμοζάλη, σήμερα πάλι είχαμε θέματα κλοπών. Έχουν 2 και 3 φορές έχουν κλαπεί μέσα από την εργολαβία στο πράσινο σημείο, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να είναι σε δυσάρεστη θέση να κάνει μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το λύσουμε και με την αστυνομία αλλά και με κάμερες τώρα για να κλείσει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί ό,τι γίνεται στην βιομηχανική ζώνη να υπάρχει τέτοιου είδους κλοπών. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό σε δημόσια έργα να γίνονται κλοπές. Οι μηνύσεις έχουν γίνει κατά γνώστου, όμως θα πρέπει να δούμε πώς και τι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν ολοκληρώνονται έτσι. Ο εργολάβος να μπορεί να μην μπορεί να πάει τις προμήθειες που απαιτούνται για τα έργα αυτά για να και κλαπούν. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, προχθές συγκεκριμένα έδωσε στη δημοσιότητα ο ΦΟΣΔΑ, ο αρμόδιος φορέας για τα απορρίμματα της Ηπείρου, το κόστος στο ετήσιο διαχείρισης για το Δήμο Πρέβεζας. Υψηλό το κόστος. 1,7 εκατομμύρια και από τα 1,7 τα περίπου 200.000, 180 αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέλος ταφής. Βέβαια, και πιστεύω ότι το τέλος ταφής, σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα, ότι ένα μέρος των χρημάτων αυτών θα έρχεται πίσω στους Δήμους για την αγορά είτε κάποιων κάδων είτε για την ανακύκλωση. Όμως βλέπετε πάρα πολύ καλά στην πορεία της τετραετίας, κύριε Ναμοζάλη, γιατί είχαν δυστυχώς κάποιοι δεν ξέρουν να διαβάζουν και λογιστικά και δεν ξέρουν να βλέπουν τους συλλογισμούς του Δήμου πώς έχει αυξηθεί το κόστος των απορριμμάτων που μόλις είπατε, το δεύτερο το κόστος της ενέργειας έχει τριπλασιαστεί, τετραπλασιαστεί μπορώ να πω σε σχέση με το 19, το κόστος των καυσίμων. Ένα μεγάλο κομμάτι, χωρίς να αυξήσουμε τα τέλη, χωρίς να εισπράξουμε κάτι επιπλέον, πώς είναι δυνατόν το αποθεματικό να μένει το ίδιο? Έτσι, για κάποιους που μπορούν και ξέρουν να διαβάζουν τους συλλογισμούς και ειδικά για τους επικεφαλείς των παρατάξεων, δεν μπορείς να λες ότι δεν διαχειρίστηκαμε σωστά το δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα διαχειρίζεται σωστά και σωστά διαχειρίζεται και από την οικονομική υπηρεσία, όπου ενημερώνει τους επικεφαλείς των παρατάξεων και μπορούν να δει πού ένα απόθεμα και πού ένα αποθεματικό, πώς πηγαίνει και πώς μεγαλώνει ή μειώνεται ανάλογα με τις καταστάσεις που βιώνουμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο ΦΟΣΔΑ τώρα θα αλλάξει και η διοίκηση. Εσείς παρακολουθήσατε το συνέδριο το Πανελλήνιο των ΦΟΣΔΑ στην Καλαμάτα. Νομίζω έχετε όλα τα εχέγγυα, μπορείτε να διεκδικήσετε πράγματα σαν Δήμος Πρέβεζας, ακόμα και σε επίπεδο οργανωτικών λειτουργίας του φορέα.
Πάντοτε διεκδικούμε. Μεγάλο έτσι, μαγαζί ο Φόσδα. Είναι ο Φόσδα είναι μια διαχείριση όλων των Δήμων που εμπλέκονται, όλων των Δήμων γενικότερα της Επίρου με την διαχείριση των απορριμμάτων. Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή όπου έχουν μειωθεί οι εντάσεις. Περάσαμε και πάρα πολλά. Να το πω ξεκάθαρα. Νομίζω ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κάτι που δείχνω ένα ενδιαφέρον, πραγματικά δείχνω ενδιαφέρον, γιατί μέσα και στο πρόγραμμά μας θέλουμε να περάσουμε αυτό που λέγεται ανακύκλωση, θέλουμε να περάσουμε να ολοκληρώσουμε και πράσινα σημεία και διαχείριση μια γενικότερη στο Δήμο μας, και αυτή με τις γνώσεις μου να μπορέσω να τις δώσω και μέσα από το ένα και από το Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ. Έχουμε το χρόνο, θα δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Σίγουρα είναι κάτι που με ενδιαφέρει πραγματικά. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που το λέτε. Πρώτη φορά. Είναι πολλές φορές, κύριε Νομοζάλη, που κάποιες άλλες αρμοδιότητες θα τις αφήσω, κάποιες άλλες αρμοδιότητες. Γιατί έχετε και πολλά άτομα. Είναι πραγματικά αυτό που λέτε. Είναι ότι τα άτομα θα προσδιορίσουν αρκετές αρμοδιότητες όπου πλέον δεν θα έχω. Οπότε θα ασχοληθώ με κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κάτι που πραγματικά μέχρι το 2030 να πιάσουμε στόχους είναι ένα έτσι κάτι που με κεντρίζει ακόμα περισσότερο. Σαφέστατο και ξεκάθαρο. Άρα νομίζω είναι εκ το άνευ να θέσω το θέμα το προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής. Νομίζω τα είπατε αυτά τα πράγματα. Έχουμε βέβαια και το περιβάλλον που έχουμε μια σχέση και με τον ΕΦΠΚ πλέον και με τον κύριο Τριάντη σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του Αμβρακικού, mm-hmm. που έχουμε, όχι μόνο εγώ, αλλά έχουμε ευαισθητοποιηθεί και οι έξι δήμοι που πάμε μαζί να κάνουμε αυτή την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση μέσω της ΜΟΔ. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια από τους έξι δημάρχους τώρα μόνο εγώ έμεινα από τους παλιούς, οπότε θα γίνει μια σίγουρα ενημέρωση στους νέους δημάρχους για να δούμε και την πορεία της ΟΧΕ και το πώς θα κινηθούμε για τη χρηματοδότηση. Ένα πολύ μεγάλο έργο και μια προστασία είτε των ακτών του Αμβρακικού είτε ό,τι που έχει να κάνει με τον ήπιο τουρισμό θα μας δώσει αυτή την διαφορετικότητα σε σχέση με το τώρα. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι που αφορά και την περιοχή μας και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά και εσάς σαν πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει να κάνει με τον τουριστικό λιμένα Πρέβεζας. Έχει να κάνει, τα είπατε στη συνεδρίαση του φορέα, όμως εδώ κύριε Δήμαρχε βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία δηλαδή, απ' τη μία οι επενδυτές, οι οποίοι δεν μας ενδιαφέρουν σαν φυσικά πρόσωπα. Αλλά μιας και το αναφέρουμε, πάνε και στοιχείο οι άνθρωποι και δουλεύουν και κάνουν και νέα επένδυση εκεί. Και βλέπουμε ότι ο δήμαρχος εκεί της Χίου, ο απερχόμενος δήμαρχος, ο οποίος δεν εκλέχτηκε, τρέχει πάρα πολύ ζητήματα που αφορούν τις μαρίνας. Εσείς όμως τώρα έχετε πάρει πρίκα από τις προηγούμενες, από τους προκατόχους σας, πολύ σημαντικά θέματα τα οποία δεν φρόντισαν να τα επιλύσουν και έρχονται στη δική σας πλάτη. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα των μετοχών, το 5% που βάσει σύμβασης θα μπορούσε το λιμενικό ταμείο να ήταν μαζί με τη Μαρίνα. Για κάποιο λόγο έφτασε στο 0,10%. Σωστά. Όπως τα λέτε, είναι η περίοδος. Και, συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Πλέον, αν θέλουν οι επενδυτές, βάζουν το λιμενικό ταμείο να σας δώσει το 5%. Γιατί, αν θέλουν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια το λιμενικό ταμείο ήταν ανακόλουθο. Δεν υπήρχε πουθενά. Δεν ακολουθούσε τις. Πλέον, αν θέλουν, σας βάζουν με το 5%. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα σε σχέση. Βέβαια. Ας μην ξεχνάμε, κύριε Νομοζάλη, ότι Χρήστο, ότι το 19, το ότι τρέξαμε πάρα πολύ για να δώσουμε
την αδειοδότηση και ό,τι μπορούσαμε ως λιμενικό ταμείο με τη διαχείριση, καθώς όπως και στα Υπουργεία όπου κάναμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Αυτό που είδαμε ήταν αυτό που λέτε εσείς, η καθυστέρηση αυτή έπρεπε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, η αδειοδότηση της Μαρίνας. Και αυτό έγινε. Έγινε με προσπάθεια και δική μου προσωπικά και του Συμβουλίου που έπαιρνε τις αποφάσεις στο Λιμενικό Ταμείο, καθώς επίσης και το βλέπαμε και με τους επενδυτές, που οι επενδυτές προσπαθούσαν επί τόσα χρόνια να πάρουν την άδεια λειτουργίας της Μαρίνας. Γι' αυτό, για το λόγο, για οποιοσδήποτε δήμαρχος, θεωρώ και ο δήμαρχος της Χίου και καλά κάνει και όσο μπορεί πιο γρήγορα να δώσει την αδειοδότηση. Μακάρι να κάναμε και εμείς από την αρχή που ήταν έτοιμη η Μαρίνα να δώσει πιο γρήγορα την αδειοδότηση και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Οι συγκυρίες βέβαια. Και την αγωγή που έσκασε στα χέρια σας. Ακριβώς. Γιατί αυτό. Στα δικά σας χέρια έσκασαν όμως. Αυτό θα συζητηθεί στο δικαστήριο. Δεν θα συζητηθεί κάτι που να. Το θέμα της καθυστέρησης και το θέμα της επιπλέον χρόνου παράτασης της μίσθωσης. Όλοι γνωρίζουμε το 42-44 μαζί με το COVID, δύο χρόνια που δόθηκε στη Μαρίνα, είναι σχετικά λίγα τα χρόνια για μια τέτοια επένδυση και για ένα από ό,τι λέει και στην αγωγή που έγινε, έτσι, και τα χρήματα που θα μπορούσε να κερδίσει για το χρονικό διάστημα. Οπότε ζητά να γίνει η παράταση του χρόνου. Ή 13-14 χρόνια. Θα στοιχειοθετηθεί, θα το δούμε με την πραγματογνωμοσύνη και με ένα ιδιαίτερο, μάλιστα είναι πάρα πολύ καλός ο καθηγητής και πολιτικός μηχανικός, είναι καθηγητής του MEP, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ακούστηκαν πολλά, γιατί να μην το πάρει εδώ η νομική υπηρεσία, μα δεν είναι πολύ το νομικό το θέμα. Το θέμα είναι να έχεις γνώση τώρα στην πραγματογνωμοσύνη και τεχνικές, αλλά να έχεις και γνώσεις νομικές. Ένας συνδυασμός αυτός είναι που θα βγάλει πραγματογνωμοσύνη κάτι. Μάλιστα. Αυτή την πραγματογνωμοσύνη θα την πάρει ο νομικός, που είτε θα είναι από εδώ είτε θα είναι ο ίδιος, δεν ξέρουμε, θα πρέπει να ξαναορίσουμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η Μαρίνα έδωσε ένα επιπλέον συν σε όλη την περιοχή μας. Έδωσε τη διαφήμιση, έδωσε κίνητρα να φτιάξουμε ακόμα καλύτερα την παραλία μας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του μετόπου κάτω και είναι μια συνέχεια της Μαρίνας και ένα πολύ όμορφο κομμάτι όπου έρχονται πάνω από 6.000 διελεύσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών, που σημαίνει ότι ένα ξενοδοχείο κάθε βράδυ είναι στην παραλία επί 7-8 μήνες. Πότι σημαίνει και αυτό περισσότερο στην οικονομία κλίμακος που το βλέπουν τα μαγαζιά μας. Τα ωφέλη είναι τεράστια. Που απορρέουν τεράστια, είναι προφανή και δεν χρειάζεται να τα παριθμίσουμε. Από εκεί και πέρα. Αυτά τα θέματα πρέπει να διευθετήσετε. Θα διευθετήσει το θέμα. Έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, όπου θα έχουμε σίγουρα και την πραγματογνωσύνη, αλλά θα έχουμε και κάνει και τις διαδικασίες για να δούμε σχετικά με την παράταση. Αυτό όσον αφορά την αγωγή. Το 5% τώρα είναι κάτι που το είπα στο Συμβούλιο, ότι γίνεται ένα αίτημα στην εταιρεία, όπου θα κάνουμε την πρότασή μας, ότι έχουμε κάνει μια διερεύνηση με τους λογιστές μας, με τους οικονομολόγους μας, όπου φαίνεται ότι το ποσό αυτού του ενοικίου για ένα χρόνο θα γίνει μια πρόταση σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το αποδεχτεί ή όχι, θα μας απαντήσει. Είναι για το ψηφισμό που καταβάλει κάθε χρόνο ετησίως ο τουριστικός κλιμάκας. Ώστε να αποκτήσουμε το 5%. Που αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχε, είναι της τάξης των 180.000 ευρώ που μπαίνουν στα ταμεία του Λιμενικού Ταμείου. Τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί γίνονται προσαυξήσεις ανάλογα με τα χρόνια, γίνονται από 150 έως 180.000 κάπου. Στο ανάμεσα θα βρούμε και. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι στο πλαίσιο και της εξωστρέφειας και του Δήμου, αλλά και της δικής σας προσωπικής, που πολλές φορές το προβάλλετε και ορθώς κάνετε σε ένα ιδιαίτερα τουριστικό Δήμο. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Δήμος Πρέπειας έχει πάρει τα χαρακτηριστικά ενός τουριστικού Δήμου. Ξεκάθαρα. Θα πρέπει, νομίζω, να συμπλέψετε με αυτή τη μεγάλη τουριστική επένδυση που βοηθά πάρα πολύ μεγάλο. Αν όχι όλο,
Εν πάση περιπτώσει, μόνο καλό θα έχετε από αυτή την ιστορία. Βέβαια, μόνο καλό. Και, δηλαδή είναι και μια κερδοφόρα επιχείρηση. Βέβαια, δεν το συζητώ και είναι κερδοφόρα. Και... Αλλά επαναλαμβάνω, κύριε Δήμαρχε, ότι επειδή οι προκατόχοι σας ήταν ανακόλουθοι, χάσαμε. Είναι πολλές φορές συγκυρίες. Ούτε εγώ ήμουνα μέσα στα συμβούλια που γινόντουσαν στο λιμενικό ταμείο τότε, αλλά εκ του αποτελέσματος ήρθε εγώ το 19. Και βρήκα αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα. Αυτά τα από, εκεί και πέρα από εκεί και πέρα προχωράμε. Όπως θα προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση. Ένα μεγάλο θέμα είναι τη διαχείριση του νεκροταφείου. Περνάω σε ένα. Όχι δύσκολο, απλώς είναι μια διοδότηση η οποία περνάει από χίλια κύματα. Νομίζω ότι θα την ολοκληρώσουμε μέσα σε αυτό το χρόνο, μέσα στο 24 θα ασχοληθούμε με το νέο νεκροταφείο, παρόλο που κάναμε μια πολύ καλή διαχείριση. Πού προσανατολίζετε? Ένα είναι το σημείο. Τα πρώτα έχουν γίνει, οι πρώτες γεωλογικές έχουν γίνει, οι μελέτες αυτές που απαιτούνται στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα, μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, πριν από μία εβδομάδα στη θέση που κάθεστε εσείς ήταν ο επικεφαλής της ανάπτυξης τώρα, ο κύριος Γιώργος Νίτσας, ο οποίος όταν του τέθηκε το ερώτημα για ποιο λόγο δεν συγχαρήκατε τον Νίκο τον Γεωργάκο το βράδυ των εκλογών, διότι ούτε ο ίδιος αλλά ούτε ο επικεφαλής Λαϊκής Υπήρωσης, ο κύριος Κύρλας, επικοινώνησαν μαζί σας, πόσο μάλλον να έρθουν στο εκλογικό σας κέντρο να σας συγχαρούν. Δήλωσε ο κύριος Νίτσας πως δεν μπορώ να δώσω συγχαρητήρια σε κάποιον που κατασπατάλησε δημοτικό χρήμα για να πάρει τις εκλογές. Και αυτό θα φανεί και το λέω δημόσια. Επίσης, σε άλλο σημείο, είπε ότι πάνω από 70 υποθέσεις που αφορούν και την προηγούμενη δημοτική αρχή, όχι μόνο τη δική σας, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τις απευθείας αναθέσεις με το στόμα. Τι απαντάτε σε αυτά εσείς, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω το πρώτο ήταν ότι απάντησε ο πρεβεζάνικος λαός και τον έστειλε τρίτον στην Πρέβεζα, και δεύτερον με μια διαφορά πολύ μεγάλη από την παράταξή μας. Η απάντηση ήταν αυτή, γιατί αυτό έλεγε και προεκλογικά. Δυστυχώς αυτό λέει και τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά το πως ένας έμπειρος σε εισαγωγικά δημοτικός σύμβουλος για τόσα χρόνια να βρίσκεται και να μιλά σε αυτή την καρέκλα που είμαι και εγώ και δημόσια για τέτοια θέματα, όπως και να ζητάει από μένα με καταγγελία σε κατάστημα γιατί, επειδή ήταν υποψήφιος και εκλεγμένος τώρα δημοτικός σύμβουλος, να κάνει καταγγελία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, μα ποτέ, για αν οι γλάστρες εμποδίζουν, αν έχει παραβατικότητα, και αυτό το συνδυάζει με καταγγελίες δημοτών που φτάνουν σε αυτόν και δεν έχει έρθει στο Δημαρχείο. Απλά δεν καταλαβαίνω πραγματικά κι εγώ, κύριε Αναμοζάλη, γιατί δεν έχω συνηθίσει να είμαι πολιτικός για πολλά χρόνια, αλλά ποτέ, ουδέποτε και από άλλες εκλογές, σε τέτοιο σημείο δεν έχει φτάσει ποτέ επικεφαλής. Νομίζω σε αυτή την ίδια καρέκλα καθόταν και ο κύριος Ροπόκης και του ανέφερε πολύ καλά ότι κάτι συμβαίνει, κύριε Νίτσα, και δεν μπορείτε να εκλεγείτε, οπότε αλλάξτε κατεύθυνση. Θεωρεί το ανάπτυξη, ότι η ανάπτυξη τώρα είναι ένα πολιτικό κόμμα, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι θα ακολουθήσει και αυτός τη διαδικασία του κυρίου Καχρημάνη, που λέει ότι θα εγγραφούν για να μπορέσουν να βρουν τον επόμενο επικεφαλής. Αλλά το ίδιο είχαν πει και κάποιοι άλλοι, όχι σχετικά με τη ΔΕΠΑΝ και σχετικά με όλο αυτό το μπορώ να πω το ότι δεν γνωρίζουν, ότι δεν διαβάζουν το τι συμβαίνει γύρω τους, και με είχαν καταγγείλει και γι' αυτό, και ο εισαγγελέας ζήτησε όλα σε προανακριτική
το τι σημαίνει δίκτυο πόλεων και το τι σημαίνει αποφάσεις από τις οικονομικές και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Νομίζω ότι πανηγυρίζαν και γι' αυτό ότι μπήκε στο αρχείο και δεν κατάλαβαν ότι όταν μπαίνει σε μια υπόθεση στο αρχείο σημαίνει ότι έχει κλείσει, αλλά υπάρχει και όμως και συνέχεια και μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Δυστυχώς, τι να πω, νομίζω ότι όταν εκλέγεται κάποιος δεν εκλέγεται με δημόσιο χρήμα, ειδικά όταν είναι στην κοινωνία επί 30 χρόνια δουλεύει και ξέρει ποιος είναι ο επικεφαλής και πώς μπορείς να διαχειριστείς τις εκλογές, γιατί οι εκλογές δεν γίνονται μόνο με λεφτά. Ναι, μεν υπάρχει ένα κόστος και φαίνεται, αλλά το κόστος το επιβαρύνεται πολύ περισσότερο επικεφαλής και ξέρουν για πόσα χρόνια είμαι εγώ στην Πρέβεζα και δουλεύω, αλλά γίνεται και με πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της, το πώς θέλουμε το Δήμο, το πρόγραμμα το τι κάναμε. Μία πλατεία δεν γεμίζει έτσι, κύριε Ανεμοζάλη, στην πλατεία Ανδρούτσο που προβάλαμε το έργο μας της όλης τετραετίας με τόσα άτομα να παρακολουθήσουν δημόσια τον απολογισμό. Δεν μπήκαμε σε κανένα χώρο όπου λέγεται στενάκι μέσα στο ιστορικό κέντρο. Βγήκαμε έξω στον κόσμο, είδαν τα αποτελέσματα, είδα τι κάναμε και είδαν και το τι θα κάνουμε την επόμενη πενταετία. Γι' αυτό και το ποσοστό ήταν πολύ μεγάλο. Τώρα τα υπόλοιπα, αν συνεχίσει ο κύριος Νίτσας και το τι θέλει να κάνει, εδώ είναι να τα αποδείξει. Και από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο μονόπλευρες οι μηνύσεις και η διαδικασία που σκέφτεται να κάνει. Υπάρχουν και ένα ορισμένο σημείο, μπορεί να κάνω υπομονή γιατί έχω την υπομονή, αλλά θα φτάσει και σε ένα σημείο που δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά. Μάλιστα. Εκτός πέραν των άλλων, των μεγάλων των έργων, των εκκρεμωτήτων, των προτεραιοτήτων που έχετε και σαν δήμαρχος και σαν δημοτική αρχή, τώρα είμαστε πρώτο πυλών της εορταστικής περίοδου. Βέβαια. Προγραμματισμός, σχεδιασμός, τι έχετε κάνει? Εγώ θέλω πρώτα και πριν, για απόκριες. Τώρα λίγο πριν έρθουν και οι γιορτές, να σκεφτούμε όλοι μας, όλοι οι δημότες, ότι έχουμε ένα κοινωνικό παντοπολείο. Έχουμε τα ΚΑΠΗ, έχουμε αρκετές οικογένειες που στηρίζουμε. Θα ήθελα να στηρίξουμε μια ακόμα προσπάθεια ώστε να δώσουμε λίγη χαρά, είτε με τρόφιμα είτε είδη πρώτης ανάγκης, ό,τι πραγματικά μαζεύουμε για αυτό το χρονικό διάστημα. Και όλοι μας να συνεισφέρουμε από αυτά τα λίγα που έχουμε για να βοηθήσουμε αρκετές οικογένειες. Ένα είναι αυτό, όπου και θα υπάρχει στο χριστουγεννιάτικο χωριό το αντίστοιχο σπιτάκι όπου θα μαζεύουμε τα τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο. Πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο που ξεκινάμε τώρα στο σημείο κάτω στην παραλία, στολίζουμε το μεγάλο δέντρο και αυτό θα γίνει εντυπωσιακό. Μέσα στην πόλη μας, το χριστουγεννιάτικο χωριό, θα βγάλουμε τις δράσεις που θα κάνουμε. Ελπίζουμε ο καιρός να μας βοηθήσει. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τρίκαλα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια νότα χριστουγεννιάτικη σε εμάς. Έχοντας βέβαια ξεκινήσει από τώρα, γιατί αυτό που έχουμε ως έτσι μεγάλη εκδήλωση είναι τις απόκριες, τα τριήμερα από τις απόκριες που ξεκινήσαμε από τώρα να δούμε και να στήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός μαζί με το Κομιτάτο για τις απόκριες. Πέρυσι είχατε συμβάλει τα μέγιστα στην εισαγωγή. Και φέτος θα συμβάλλουμε, γιατί είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Και είναι πέρυσι της Δημοτικής Αργίας εδώ, είχατε πολύ τεράστια συμβολή σας στην διεξαγωγή του Καναβαλικού Κομιτάτου. Τα είχαν πει και τα παιδιά που είχαν έρθει εδώ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Βέβαια, ό,τι μπορούμε και με τους συλλόγους, γίνεται προσπάθεια να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ένας καινούριος σύλλογος έγινε και στο κανάλι στη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγκου, να δώσει χαρητήρια στο καινούριο Δέλτα Σίγμα που διάβασα και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Τελευταίο θέμα που θα ήθελα να θέσω, κύριε Δήμαρχε, είναι όπως λογικό είναι, πολλοί θα έχουν μπει στο τρυπάκι αυτό να μάθουν, να ξεψαχνίσουν, να... θέσεις ευθύνης.
οι 17 θα έχουν όλοι μια θέση ευθύνης. Άλλοι λίγο πολύ, άλλοι λίγο αργότερα. Το είχα πει και πάλι. Θα το σπάσετε στα τρία. Το μόνο που ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου εκ του νόμου είναι 30 μήνες, δηλαδή χωρίζονται σε δύο θητείες. Νομίζω ότι εδώ από τη ΔΕΙΑΠ, αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα γίνει μία πλέον ΔΕΙΑΠ ανά την Ήπειρο και θα γίνουν παραρτήματα, είναι κάτι που στο πρώτο τετράμινο η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε κάποια τέτοια νομοθεσία, η οποία δεν μας βρίσκει και πολύ σύμφωνους σε όλα τους δήμους, όμως είναι κάτι που το περιμένουμε καιρό και ενδεχομένως να γίνει στο πρώτο τετράμινο του 24. Ουσιαστικά μια διαχείριση ΔΕΙΑ αντίστοιχα των Αθηνών να υπάρχει κεντρικά και να υπάρχουν μετά παραρτήματα στην πόλη. Όπως και να έχει, και οι 17, κύριε Ναμοζάλη, σίγουρα θα χρειάζονται. Είναι οι επιτροπές, είναι 6 οι αντιδημαρχίες, είναι πρόεδρος, πρόεδροι σε 3 νομικά πρόσωπα. Σίγουρα είναι η καθημερινότητα μας προβληματίζει πάρα πολύ. Εδώ θα έχουμε έναν άνθρωπο που θα τρέχει πολύ περισσότερο. Γιατί το στοίχημα είναι πολύ μεγαλύτερο το τώρα. Θα τρέχει κάπου, μου παραφεύγει αυτό. Σίγουρα, ναι, μπορεί. Το μυαλό σας πάει εκεί. Έχουμε μια νέα αντιδημαρχία, το έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά, ότι στο τμήμα αυτό που είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, σημαντικό κομμάτι, και οι δομές είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι. Οπότε μια αντιδημαρχία θα υπάρχει εκεί. Μπορώ και αυτό να το πω, ότι εξαιρετική δουλειά έχει κάνει ο κύριος Αργυρός στο κομμάτι του πολιτισμού του και την τουριστική προβολή, και γενικά όλοι θα έχουν κάποια θέση. Δεν θέλω να επιμείνω άλλο, καταλαβαίνω. Και ο κύριος Δαρδαμάνης με την αντικατάσταση που μου, όταν απουσιάζω, διαχειρίζεται πάρα πολύ την κατάσταση του Δήμου και στις δημοτικές ενότητες. Εξάλλου η ψηφοφορία έδειξε μεγάλα νούμερα και στον κύριο Σαριάνογλου, η εμπιστοσύνη που το έχει του κόσμου, καθώς και στον κύριο Παγιέ, όπου για αυτούς τους δύο τους αντιδημάρχους εκεί στις περιοχές, κύριε Δημαρχέ, ήταν αναμενόμενο. Δεν νομίζω να είναι πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή βλέπω, κύριε Νομοζάλη, ότι αν κάποιος είχαν 4 χρόνια στις θέσεις αυτές, ήταν μικροί δήμαρχοι στις περιοχές. Το έχω πει κιόλας. Ναι, οπότε ήταν λίγο αναμενόμενο. Οπότε έκαναν περισσότερο φίλους παρά εχθρούς. Έτσι. Οπότε, όπως και να έχει. Είναι μεγάλη θητεία. Είναι και νέα παιδιά που έχουν μπει στο συνδυασμό και για πρώτη φορά έχουν ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικοί σύμβουλοι, και αυτοί θα παρακολουθούν και αυτοί θα έχουν ενεργό ρόλο. Πραγματικά όλοι μας, μόλι μας θα δουλέψουν. Μάλιστα. Δεν επιμένω άλλο. Κύριε Δημαρχέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ ζωντανά. Χαρά μου πάντοτε να είμαι στην εκπομπή σου, και αν έχουμε πει κάτι έτσι περισσότερο ή λιγότερο, πολλά είναι που μπορούμε να λέμε κάθε φορά, κάθε τόσο είναι καλό να ακούει ο κόσμος, και να ευχαριστήσω και το Πρίσμα που μας δίνει βήμα, έτσι, και να στηρίζουν τη ραδιοφωνική σταθμή, και όλοι είτε με την προβολή της επιχείρησής τους να στηρίζουν πάντοτε τους σταθμούς της Πρέβεζας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μιλάμε. Και η ύπαρξή τους και η διαχείρισή τους, η αλήθεια είναι, δεν είναι εύκολη. Έτσι, είναι δύσκολη, και χρήματα και οι επιχειρήσεις πρέπει να προβάλλονται και να στηρίζονται και να ακούγονται και σε όλη την περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στο έργο σας. Υπάρχει η αναμφίβολη ανανέωση της εμπιστοσύνης των δημοτών στο πρόσωπό σας και στο Δήμο της Καρδιάς μας. Ξεκάθαρη λαϊκή εντολή που έχετε πάρει, και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ.